η θέση του κόμματος για την πανδημία. Κοιτάξτε κύριε Ταλαμάγκα, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα έβαλε τους βασικούς άξονες για τη διαχείριση αυτής της πανδημίας. Να τους θυμίσω, Επιτροχάδη, είναι καταρχήν και είναι απόλυτα λογική οι άξονες αυτοί για κάθε καλόπιστο άνθρωπο. Είναι καταρχήν η ενίσχυση, η θωράκιση του συστήματος υγείας, μέσα βεβαίως από τις αναγκαίες προσλήψεις, μέσα από τη δημιουργία των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της πανδημίας, οι μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, όλου του προσωπικού. Το δεύτερο ήταν, από την αρχή το είπαμε και αυτό, η επιδημιολογική επιτήρηση και η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, έτσι ώστε να έχουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία και ως χώρα μια πολύ καθαρή εικόνα, όσο γίνεται μάλλον πιο καθαρή εικόνα, για την πορεία και την εξέλιξη της πανδημίας, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να απομονώνονται τα κρούσματα, να σπάνε δηλαδή οι αλυσίδες της μετάδοσης. Το τρίτο ήταν η επίταξη των, από την αρχή το είπαμε γι' αυτό, η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και η υπαγωγή τους στον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας μαζί με όλους τους ιδιώτες υγειονομικούς. Είναι όλα ζητήματα τα οποία τα είπαμε, ξέρετε, από την αρχή, έτσι ώστε... Πάγιες θέσεις και του Κομμουνιστικού Κόμματος, έτσι ώστε, και αυτά τα είπαμε από το πρώτο lockdown, από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2020, όπου τότε θυμίζω, ο κόσμος έδωσε χρόνο και με το παραπάνω στην κυβέρνηση για να τα προετοιμάσει όλα αυτά, γιατί δεν γίνονται, το ξέρουμε, δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ανταυτού, η κυβέρνηση πώς απάντησε? Απάντησε με μια καραμέλα από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ατομική ευθύνη και με αλλεπάλληλα lockdown. Άντε το πρώτο θα έλεγε κανείς ότι ήταν και δικαιολογημένο. Από εκεί και πέρα όμως τα επόμενα lockdown δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια ένδειξη αδυναμίας ή μάλλον άρνηση της κυβέρνησης και της διαχείρισής της να υλοποιήσει όλα αυτά τα μέτρα που θα αντιμετώπιζαν, αν θέλετε, και με ένα πιο δυναμικό και με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο την πανδημία. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση, κύριε Ταλαμάγκα, συνεχίζεται και σήμερα. Ναι. Τόσους μήνες μετά, ένα χρόνο και μετά. Και δεν φαίνεται να αλλάζει η κατάσταση. Τι είχαμε όλο αυτό το διάστημα? Είπαμε και κάτι ακόμα. Είπαμε ότι αυτή η επιδημιολογική επιτήρηση, αυτή η έλεγχη, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να γίνουν στους μεγάλους χώρους δουλειάς, όπου συναθρίζονται δεκάδες, εκατοντάδες εργαζόμενοι, στις βιομηχανικές περιοχές. Δεν είναι τυχαία τα κρούσματα, κύριε Ταλαμάγκα, στην Κοζάνη, όπου έχουμε συγκέντρωση εργατικού πληθυσμού στα μεγάλα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Δεν είναι ότι εκεί ξαφνικά γίνονται πολλές διαδηλώσεις ή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ διαχειτικοί. Υπάρχει ερμηνεία σε όλο αυτό. Όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά και προχώρησε στη γνωστή συνταγή, την οποία και τη συνεχίζει, για την ατομική ευθύνη, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας και πολλές φορές και την καταστολή, όπως έδειξε και το παράδειγμα, το θλιβερό παράδειγμα της Νέας Σμύρνης, αλλά και αλλού. Έχουμε πολλά τέτοια κρούσματα και με τους μαθητές πρόσφατα στη Λάρισα. Και εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με αυτά δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία. Εν τω μεταξύ έχεις και τα εμβόλια. Ο εμβολιασμός εξελίσσεται με ρυθμούς δυστυχώς χελώνας. Χθες ανακοινώθηκε επίσημα ότι και με τις δύο δόσεις είχε εμβολιαστεί το 7% του πληθυσμού. Ποσοστό πολύ πολύ μικρό σε σχέση με την προσδοκόμενη γενική ανοσία του πληθυσμού. Mm-hmm. Και βρισκόμαστε σε αυτό το δυστυχώς το σημείο. Φαίνεται να γίνονται ούτε έλεγχοι, ούτε στα σχολεία δυστυχώς λαμβάνονται μέτρα. Αυτά που ζητάνε οι μαθητές, οι καθηγητές, οι γονείς, οι λογικοί άνθρωποι. Να αραιώσουν οι μαθητές.
Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ναι. Ένας φίλος εδώ ακροατής από το κέντρο του Πειραιά λέει ότι καμιά φορά μπορεί να έχουμε ευθύνη και με τον τρόπο που γίνονται οι διαδηλώσεις. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω ότι πέρσι την Πρωτομαγιά ήταν το πάμε στο Σύνταγμα. Ναι. Είχε κάνει μια υποδειγματική διαδήλωση στα. Νομίζω, ναι. Αλλά κοιτάξτε, από εκεί και πέρα όμως. Βεβαίως και υπάρχει ευθύνη. Βεβαίως και υπάρχει ευθύνη. Εμείς την αναγνωρίζουμε αυτή την ευθύνη και σε ό,τι τουλάχιστον μας αφορά. Νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις και του ΚΚΕ αλλά και του ΠΑΜΕ είναι υποδειγματικές ως προς την τήρηση των υγειονομικών κανόνων με τις μάσκες, με τις αποστάσεις. Δεν νομίζω. Έχουμε άλλο κινητοποιήσεις εδώ και στον ακροατή. Γι' αυτό το είπα πρώτος. Θα κάνουμε το ερώτημα αλλού σε άλλα κόμματα. Θέλω να θυμίσω στον ακροατή ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν το πρώτο κόμμα που πήρε μέτρα προστασίας στα γραφεία του και στις εγκαταστάσεις του. Πριν ακόμα πάρθουν τα γενικότερα μέτρα προστασίας. Δεν είμαστε από αυτούς που υποτιμάμε τις υποδείξεις των επιστημόνων, τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας. Αλίμονο. Μάλιστα. Κύριε Τελή, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Όπου τώρα είναι, πώς είναι, 14-15 μήνα, 14-6 μήνα το Απρίλιο. Μετά το Πάσχα, καθ' όλες ενδείξεις, έρχεται το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Εργασίας. Σιγά-σιγά. Οι πιο παλιοί που είμαστε εμείς πιάνουμε τώρα τα μηνύματα. Βρήκα και την ανακοίνωση εδώ της Κεντρικής Επιτροπής, του Γραφείου Τύπου, της Κεντρικής Επιτροπής, του Κόμματος Χθες, είναι για τα εργασιακά. Λοιπόν, εδώ τώρα θα έχουμε δουλίτσα μετά το Πάσχα. Δηλαδή, είναι το 8ωρο το οποίο σύμφωνα με το κόμμα, θα μας τα πείτε εσείς, γίνεται 10ωρο. Είναι οι γονικές άδειες, είναι οι απληρωτές υπερορίες, είναι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο το δικό σας, εσείς μιλάτε για εργασιακή ζούγκλα και αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ πολιτικά είναι αν το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με ό,τι σημαίνει αυτό, θα κάνει κάποια κλικ παραπάνω στη διεκδίκηση όλων αυτών των δικαιωμάτων για τον απλό κόσμο, έτσι όπως έχει τη διαφορετική ανάγνωση το Κομμουνιστικό Κόμμα διαχρονικά μετά το Πάσχα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει και προετοιμάζει και την κοινή νόμη με τις εμφανίσεις του Υπουργού, με δημοσιεύματα σε κυριακάτικες εφημερίδες η κυβέρνηση, είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, γιατί θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες καταρχήν για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις οικογένειές τους συνακόλουθα. Το πρώτο που έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί για ακόμα μια φορά τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας για να φέρει στη Βουλή και να ψηφίσει τέτοιου είδους μέτρα αντεργατικά, αντελαϊκά. Το έχει κάνει και για την εκπαίδευση, το έχει κάνει και για την υγεία, το κάνει και για τα εργασιακά ζητήματα. Βεβαίως, έχει δείξει τις προθέσεις της από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά εδώ αυτό το νομοσχέδιο φέρνει τα πάνω κάτω, κύριε Ταλαμάνκα. Όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί αυτό γίνεται. Έχουμε για πρώτη φορά, μετά το 1920, 101 χρόνια μετά δηλαδή την ψήφιση, τη θέσπιση στο ελληνικό κράτος του 8ωρου, έχουμε την ακύρωσή του και τη θέσπιση του 10ωρου. Αυτό είναι βασικό συστατικό του νομοσχεδίου, δεν μπορεί να το αρνηθεί ούτε ο Υπουργός, μέσα από την επέκταση της δίωρης υπεροριακής απασχόλησης. Ο Υπουργός βάζει με τη θέληση του ίδιου του εργαζόμενου, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι επιθυμίες του εργοδότη, τις περισσότερες φορές, για να μην πω πάντα, είναι αυτές οι οποίες τελικά υλοποιούνται. Έχουμε λοιπόν την κατάργηση του 8ωρου. Έχουμε την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία τα χτυπήματα, κύριε Ταλαμάνκα, όλα αυτά τα χρόνια στο σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας. Ένας άνθρωπος, θυμίζω εκείνο το παλιό σύνθημα για το 8ωρο, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες ψυχαγωγία. Ένας άνθρωπος πρέπει να ξέρει πόσες ακριβώς ώρες δουλεύει για να μπορεί. Πότε ξεκινά τη δουλειά του, πότε σχολάει, για να μπορεί να προγραμματίσει και τον ελεύθερο χρόνο του, να προγραμματίσει τη ζωή του και την κοινωνική του ζωή. Έχουμε λοιπόν, παραπέρα έχουμε την απελευθέρωση, έχουμε μάλλον την,
την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την καθιέρωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος θα διαπραγματεύεται από μόνος του με τον εργοδότη. Καταλαβαίνουμε όλοι φυσικά ότι αυτή η σχέση είναι εντελώς ανισότιμη και κάθε φορά ο εργοδότης, ειδικά στην εποχή που ζούμε, είναι πολύ εύκολο να επιβάλλει τις θελήσεις του. Έχουμε την απογείωση των υπεροριών. Και βεβαίως επειδή οι κυβερνώντες γνωρίζουν ότι αυτά τα μέτρα θα προκαλέσουν αντιδράσεις, το καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε. Ναι. Γι' αυτό φροντίζει, επειδή των φρονίμων κυβερνήσεων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, φροντίζουν να καταστήλουν τις μελλοντικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων γύρω από αυτά τα ζητήματα και να επεκτείνουν, αν θέλετε, τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στο απεργιακό δικαίωμα, περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, μια κυβέρνηση η οποία αυτοχαρακτηριζόταν και ως αριστερή, όταν έβαλαν ότι πρέπει να ψηφίζουν πάνω από μισή σε μια επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορεί να ληφθεί απόφαση για την απεργία. Έρχεται η κυβέρνηση εδώ, το κρατάει αυτό φυσικά, το ψήφισε άλλωστε και τότε. Θυμόμαστε ότι περί χαρής πήγαινε ο κύριος Γεωργιάδης για να το ψηφίσει, αυτό δήλωνε. Έρχεται και βάζει, θεσμοθετεί την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, εμφανίζοντάς το ένα δίθεν εξυγχρονιστικό μέτρο. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί ξέρουμε ότι στις ηλεκτρονικές αυτές ψηφοφορίες πόσο εύκολη είναι η χειραγώγηση, πόσο τελικά πάνω από το κεφάλι των εργαζομένων, πάνω από τον υπολογιστή τους ή από το κινητό τους τηλέφωνο να στέκεται το αφεντικό τους, να στέκεται ο εργοδότης τους, να στέκεται εκεί πέρα ο εργοδηγός, κύριε βουλευτά, ο προϊστάμενος. Είναι ζητήματα δηλαδή, είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά και βεβαίως ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα είναι και το ζήτημα της τηλεργασίας που έχει μπει στη ζωή μας. Και δυστυχώς αυτό που παρατηρείται καταρχήν είναι ότι με την τηλεργασία χάνεται κάθε έννοια προσωπικού χρόνου, προσωπικής ζωής. Ο εργαζόμενος λοιπόν είναι στη διάθεση του εργοδότη του 24 ώρες το 24 ώρες. Με την τηλεργασία λέτε. Για την τηλεργασία λέω. Ναι, το κόμμα είναι κατά της τηλεργασίας. Γιατί προσέξτε, αυτό... είναι πολύ καλή ερώτηση. Όχι, το κόμμα δεν είναι κατά της τηλεργασίας. Ναι. Προσέξτε όμως, δεν είναι κατά, να το πω καλύτερα, δεν είναι ενάντια στον εξυγχρονισμό. Είναι ένας αντικειμενικός εξυγχρονισμός από τη στιγμή που εξελίσσεται η επιστήμη και η τεχνολογία. Ναι. Βλέπετε όμως ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος έχει στα χέρια του αυτή την τεχνολογία. Όταν την έχουν στα χέρια τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μεγάλα αφεντικά, τότε την αξιοποιούν για τα κέρδη τους και τα συμφέροντά τους. Βάζουν τους εργαζόμενους στα σπίτια με την τηλεργασία, πολλές φορές χρεώνοντάς τους και τα μέσα δουλειάς, θεωρώντας, μάλλον υποχρεώνοντάς τους να απίστευτες ώρες, πολλές ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να απαντούν σε κλήσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Καταλαβαίνετε ότι κάθε έννοια σταθερού εργάσιμου χρόνου καταργείται. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη, για φανταστείτε, με τα παιδιά κρεμασμένα πάνω από το λαιμό να εργάζονται, γιατί μπαίνουν και τέτοιες πλευρές, τα ελληνικά σπίτια, οι φτωχές, οι λαϊκές οικογένειες. Το θέλετε σε ένα πλαίσιο, κύριε Δελή, το θέλετε σε ένα πλαίσιο. Δεν θέλετε ο άλλος να έχει τηλεργασία και το κουμπί, ο κωδικός να είναι απέναντι 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό δηλαδή το λέτε. Ακριβώς. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο, γι' αυτό σας είπα, ότι ποιος έχει αυτά τα μέσα, ποιος τα κατέχει σε μια άλλη εξουσία, όταν οι ίδιοι εργαζόμενοι θα κάνουν κουμάντο, βεβαίως και θα αξιοποιούν και αυτήν την μορφή εργασία, την τηλεργασία, αλλά όμως αυτό δεν θα γίνεται σε βάρος των δικαιωμάτων τους, αλίμονο. Λοιπόν, κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσουμε. Έχεις ερώτηση, Παναγία Κουδουφά? Μια ερώτηση στον κύριο Δελή. Όχι, απλώς, εντάξει, δεν θέλω να ανοίξουμε κουβέντα, ας πούμε, αλλά ο κορονοϊός φέρνει και είναι και λίγο εξυγχρονιστής.
Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι... Επιταχύνει εξελίξεις. Επιταχύνει εξελίξεις. Να το κρατήσουμε εκεί. Δηλαδή υπάρχουν, ναι, είναι και λίγο εξοριστής. Δηλαδή δεν θα βλέπαμε λεωφορεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αν δεν ήταν ο κορονοϊός. Θα ακούγαμε πάλι υποσχέσεις αυτές που ακούμε εδώ και 20 και 30 χρόνια. Εντάξει, δεν βλέπουμε και πάρα πολλά. Μπορούσαν και έπρεπε να είναι πολύ, πολύ περισσότερα. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά έχουν μια διαδικασία, όπως ξέρετε. Αλλά εδώ υπάρχουν μήνες ολόκληροι. Ένας χρόνος πέρασε πια. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές στα σχολεία, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή οι αίθουσες δεν φυτρώνουν. Υπήρχαν αίθουσες, ξέρετε, υπήρχαν αίθουσες και κλειστές αίθουσες και κλειστά σχολεία και χώροι γενικό. Γίνει αυτό, εάν το ήθελε η κυβέρνηση. Το απέκλεισε χωρίς να το συζητήσει από την αρχή. Αλλά τώρα όμως, ξέρετε, μια που ανοίξετε την κουβέντα για τα σχολεία, είναι εποχή τώρα για να δώσουν τα παιδιά προαγωγικές εξετάσεις. Είναι εποχή για να έχεις τράπεζα θεμάτων, δηλαδή. Την ώρα που ουσιαστικά οι μαθητές δεν έχουν κάνει μάθημα. Συμφωνώ. Είναι δυνατόν να μετατρέψει τα σχολεία σε εξεταστικά κέντρα? Εμείς λέμε πως όχι. Και βέβαια θα πρέπει... Θα πω και κάτι άλλο. Και κάτι είναι άλλο. Κρίσιμο το ζήτημα, ξέρετε, θέλω να σας το πω αυτό. Είναι κρίσιμο το ζήτημα. Δεν μπορεί να έχουμε πια την αυτοδιάγνωση. Να γενικεύεται η αυτοδιάγνωση. Τα self-test. Η υπόθεση των τεστ θα πρέπει να είναι κρατική υπόθεση. Από τον ΕΟΔΗ με συνεργεία κάθε εβδομάδα σε κάθε σχολείο να συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα, να ταυτοποιούνται. Όχι, αυτό το σύστημα έτσι όπως γίνεται νομίζω ότι είναι διάτρητο. Και καθόλου αξιόπιστο. Ναι, λοιπόν, και θέλω να σας πω το τελευταίο, μια και εκπροσωπείτε ένα κόμμα που ασχολείται πολύ με τα... Με τα θέματα του το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το ΚΚΕ. Κανένας δεν μιλάει για το πώς θα γίνουν φέτος τις εξετάσεις της τρίτης λυκείου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και τους γονείς. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, αυτό που, και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε, ναι, ότι ναι, φέτος δεν θα πρέπει, είμαστε ενάντια. Τώρα μιλάτε και σαν εκπαιδευτικός. Βεβαίως. Δεν πρέπει να ισχύσει φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν όλα αυτά τα αντιεκπαιδευτικά μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, ειδικά φέτος. Ναι, ναι. Και θα πρέπει να οριστεί και η ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν έχει οριστεί ακόμα. Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Δελή. Και τι θα κάνουν τα παιδιά τα οποία θα εμφανιστούν ως θετικοί στον ιό? Είναι πολλά τα ζητήματα, για να μην μιλήσουμε για τα κενά, τα εκπαιδευτικά, αλλά και τα ψυχικά κενά, τα κενά της κοινωνικής εξέλιξης των παιδιών από όλη αυτή την περίοδο του εγκλεισμού. Λοιπόν, Γιάννης Δελής, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδας. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι το ΚΚΕ, Παναγία Κουντουφάδα, ακούει και ο κύριος Δελής, είναι το κόμμα του υψηλότερου ιστορικού κύρου στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί 17 Νοέμβρη του 18, μετά έγινε το Πασόκ, από αυτά τα απλά δηλαδή που υπήρχαν, το Πασόκ δεν υπάρχει τώρα, έγινε Κινάλ. 3 Σεπτέμβριο του 1974, αν θυμάμαι καλά, τον Παπανδρέου, και 4 Οκτώβρη με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία, 1974. Λοιπόν, κύριε Δελή, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστούμε, και ιδρύθηκε και εδώ, λίγο πιο κάτω, στον Πειραιά που είμαστε, μία εβδομάδα μετά τη ΓΕΣΕ. Έτσι, ναι. Την ίδρυση της ΓΕΣΕ. Το πρώτο σοσιαλιστικό συνέδριο έγινε τότε. Λοιπόν, κύριε Δελή, το ΣΕΚΕ, μπράβο. Λοιπόν, κύριε Δελή, καλημέρα και σε εσάς. Και θα τα ξαναπούμε.